Συνεχίζονται οι δράσει αιμοδοσία σε όλη την κοζάνη με πρώτη την αυριανή στο δρέπανο. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα εύκολη και καθόλου επίπονη, καθώ παταλώντα 5 μόνο λεπτά από το χρόνο μα, σώζουμε ανθρώπινε ζωέ. Καλησπέρα κύριε Τσαουσίδη. Έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλέ δράσει αιμοδοσία σε αυτό το διάστημα. Θέλετε να μα ενημερώσετε περαιτέρω. Βεβαίω. Ε, βασικά είναι ο μήνα με τι περισσότερε δράσει του 2019 μέχρι τώρα. Ξεκινάμε Τετάρτη 20 Μαρτίου με αιμοδοσία στο Δρέπανο. Καλούμε όλου του κατοίκου του Δρέπανο, αλλά και το γύρο χωριών για καφεδάκι, α πούμε, πάνε στο Δρέπανο. Α έρθουν και το απόγευμα τη Τετάρτη να δώσουν αίμα στο Δημοτικό Σχολείο του Δρεπάνου από τι 3 ώρα μέχρι τι 7.30 προσέλευση, να έχουμε φάει ελαφρύ γεύμα 3 ώρε πριν και να μπορέσουμε να αιμοδοτήσουμε. Ο καθένα κάνει την καρτούλα του και όταν χρειαστεί αίμα, αυτό εξυπηρετείται. Εμεί, σαν σύλλογο, δεν κάνουμε διαχείριση αίματο, το τονίζουμε πολλέ φορέ για να γίνει κατανοητό. Επομένω, ο καθένα δίνει αίμα για τον εαυτό, την οικογένειά του και βέβαια για το γενικό σύνολο. Την Παρασκευή μετά έχουμε μοδοσία στην Κεσαριά, χρόνια πολλά με το χωριό αυτό και με το σύλλογο εκεί πέρα, πάλι από τι 3 μέχρι τι 7.30. Και ενδιάμεσα, Τετάρτη-Πέμπτη Παρασκευή, στο, δημο... στο, δημόσιο ΙΕΚ Κοζάνης, θα κάνουμε 2,5 με 5 ομιλίε στου μαθητέ του Δημοσίου ΙΕΚ, ενημέρωση για δωρεά μυελού των οστών. Θα παίρνουμε δείγμα μυελού, δείγμα σάλιου και θα οργανώσουμε και αιμοδοσία, ελπίζω, στα μέσα του Απριλίου. Έτσι είναι σχεδιασμένο. 27 Μαρτίου θα κάνουμε την τελευταία του μήνα αιμοδοσία μέσα στο γραφείο μα εδώ στην Κοζάνη, στην Παυλουχαρή 23. Και βέβαια το Σάββατο 23 Μαρτίου θα είμαστε στο Πανόρμα Θεσσαλονίκης. Κοζανίτε που έχουν συγγενεί και φίλου στη Θεσσαλονίκη, α του στείλουν εκεί στο γυμναστήριο όπου θα είμαστε εμεί. Μπορεί να το δουν στο Facebook του συλλόγου μα και στο site. Να έρθουν να δώσουν δείγμα σάλιο, γιατί πολλέ φορέ παραπονιούνται οι συμπολίτε μα ότι επειδή είναι έξω από την πόλη, ότι είναι Θεσσαλονίκη, πώ θα γίνει να μα βρουν και να δώσουν δείγμα. Επομένω, κάλεσμα στο πανόραμα Θεσσαλονίκη το Σάββατο 23 του μήνα και όποτε μα χρειαστούν και αν οργανώσουν ομάδε φίλων του και παρέε μεγάλε, εμεί μπορούμε να πάνε να ενημερώσουμε και να πάρουμε δείγμα. Απαραίτητε προϋποθέσεις κατά την προσέλευση στην αιμοδοσία του υποψήφιου εθελοντή-αιμοδότη για προσφορά αίματος είναι να αισθάνεται καλά, να είναι ξεκούραστο, να έχει κοιμηθεί τουλάχιστον 6 με 7 ώρες την προηγούμενη μέρα, να έχει γευματίσει ελαφρά έως και 3 ώρες πριν και να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ την προηγούμενη μέρα. Α μην ξεχνάμε ότι ο εθελοντισμός είναι δείγμα πολιτισμού.